Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα διαδικαστικό σχόλιο το οποίο είμαι υποχρεωμένος να κάνω. Το νομοσχέδιο που συζητάμε, όπως υπόθηκε και από άλλους βουλευτές προηγουμένως, έχει 56 άρθρα. Ενώ εκείνο που βγήκε σε διαβούλευση από τις 31 Ιανουαρίου μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου είχε μόλις 32 άρθρα. Ήταν δηλαδή λίγο μεγαλύτερο από το μισό. Αυτή δεν είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Αν ήταν, δεν θα το κάναμε θέμα, αλλά είναι μια πάγια τακτική η οποία υπάρχει σε όλα τα νομοσχέδια. Και επειδή η δημόσια διαβούλευση είναι μια συμμετοχική διαδικασία ανοίγματος προς την κοινωνία, στην οποία εμείς στην Πλεύση Ελευθερίας, ως κόμμα που υποστηρίζει τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, δίνουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα, θεωρούμε ότι αυτή η συστηματική πρακτική είναι απαράδεκτη. Αφού πρόκειται να φέρετε και άλλα άρθρα στο νομοσχέδιο και το γνωρίζετε, γιατί δεν περιμένετε να τα συγκεντρώσετε όλα μαζί και μετά να υποβάλλετε το νομοσχέδιο στην ώρα του? Η διαβούλευση συγκέντρωσε επίσης 1.239 σχόλια. Δηλαδή η κοινωνία ενδιαφέρεται και συμμετέχει. Γιατί λοιπόν τις δίνετε κουτσουρωμένα νομοσχέδια και τις δίνετε την αίσθηση ότι την συμβουλεύεστε, ενώ στην πραγματικότητα δεν το κάνετε αυτό? Το ζήτημα είναι σοβαρό και παρακαλούμε την κυβέρνηση να κάνει κάτι για να διορθώσει αυτή την πάγια προχειρότητα όσον αφορά τη διαδικασία της διαβούλευσης. Και αυτό δεν είναι το μόνο νομοσχέδιο βεβαίως. Νομίζω ότι γίνεται λίγο πολύ σχεδόν σε όλα τα νομοσχέδια. Έρχομαι τώρα στο ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που συζητάμε. Κεντρικός σκοπός του είναι να θεσπίσει ένα γενικό κανονιστικό πλαίσιο για την οικονομική εκμετάλλευση των γυαλών και των παραλιών, καθώς και των παρόχθιων ζωνών, το οποίο να προβλέπει ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα αυτής της εκμετάλλευσης μέσα από μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Αν πράγματι αυτός είναι ο βασικός σκοπός και σύμφωνα με όσα ακούσαμε από τον εισηγητή της πλειοψηφίας, αυτή η διαπίστωση φαίνεται να ευσταθεί, τότε το πρώτο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο είναι αν πετυχαίνει μία βιώσιμη ισορροπία ανάμεσα στους αναπτυξιακούς και στους οικολογικούς στόχους του. Η Πλεύση Ελευθερίας ως κόμμα της Αριστεράς, που αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος και της κακοποιημένης φυσικής ομορφιάς της πατρίδας μας, θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο διέπονται από μια ξεκάθαρη προτεραιότητα, που δεν είναι άλλη από την εμπορική εκμετάλλευση του αγιαλού και των παραλιών ή αλλιώς την κερδοφόρα επιχειρηματικότητα. Ενώ η προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής ομορφιάς του τόπου μας επιδιώκεται μόνο στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Δηλαδή τόσο όσο χρειάζεται για να συνεχίσουν να πηγαίνουν οι τουρίστες στις παραλίες μας στο μέλλον και να ξοδεύουν και άλλα χρήματα. Με λίγα λόγια, η οικολογική βιωσιμότητα, κατά την άποψή μας, δεν επιδιώκεται ως σοβαρή προτεραιότητα καθ' αυτή, αλλά μόνο ως δευτερεύον στόχος που αποβλέπει όχι στην προστασία των βιότοπων, στην καθαριότητα και στη φυσική ομορφιά ως τελικών σκοπών, αλλά τα βλέπει ως μέσα, στο βαθμό που η φαινομενική προστασία τους θα επιτρέπει και στο μέλλον την εμπορική εκμετάλλευση του αγιαλού και των παραλιών. Το νομοσχέδιο, επομένως, ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα και τη φυσική ομορφιά του αγιαλού μέσα από μια στενή, καθαρά επιχειρηματική, αν θέλετε, νεοφιλελεύθερη εμπορική νοοτροπία και όχι μέσα από μια περιβαλλοντικά προσδιορισμένη και συνειδητοποιημένη αντίληψη. Γι' αυτό ακριβώς το νομοσχέδιο έρχεται στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και όχι όπως θα κάναμε εμείς, για παράδειγμα, μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η επιλογή αυτή είναι ενδεικτική ή πιο σωστά αποκαλυπτική. Δεν έχουμε λόγο να κρύψουμε το γεγονός ότι οι απόψεις μας για το νομοσχέδιο βρίσκονται κοντά στο 16-σελίδο κείμενο των 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων που συντάχθηκε στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης και συνοψίζει την κοινή τοποθέτησή τους απέναντι στο νομοσχέδιο. Αναφέρομαι στις οργανώσεις Greenpeace, Worldwide Fund for Nature, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, Καλλιστό, Medacet. Δεν υιοθετούμε όλες τις προτάσεις αυτού του κειμένου, αλλά ως κόμμα με στενές και γνωστές σχέσεις με τα οικολογικά κινήματα, είναι φυσιολογικό η Πλεύση Ελευθερίας να συντάσσεται με μεγάλο μέρος των προτάσεων αυτών και με τα κινήματα που τα υποστηρίζουν, και είναι πρόθεσή μας να υποστηρίξουμε αυτές τις προτάσεις και μέσα στη Βουλή. Πρέπει επίσης να υπενθυμίσω ότι καλέσαμε στην αρχή της συνεδρίασης εκπροσώπους των οργανώσεων αυτών για τη διαδικασία ακρόασης φορέων. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση, αν πραγματικά ενδιαφερόταν για τις παραλίες και τη βιώσιμότητά τους, θα έπρεπε να είχε συμβουλευτεί στενά αυτές τις περιβαλλοντικές οργανώσεις εξ αρχής και να είχε ενσωματώσει ένα μεγάλο μέρος των απόψεών τους. Τέτοιος διάλογος όμως δεν φαίνεται.
Εντάξει. Τέτοιος διάλογος δεν φαίνεται από το νομοσχέδιο να έχει λάβει χώρα, ή αν λέτε πως έχει λάβει χώρα, δεν φαίνεται όμως να έχετε πάρει σοβαρά τις απόψεις τους, διότι αν αυτό είχε γίνει, δεν θα είχαμε την έκδοση ενός 16σέλιδου κειμένου από τις οργανώσεις αυτές, το οποίο έρχεται σε καθαρή σύγκρουση με αυτά που περιέχει το νομοσχέδιο. Στον χρόνο που διαθέτω θα εστιάσω στο πρώτο τμήμα του νομοσχεδίου που αφορά τον πυρήνα του και είναι τα άρθρα 3-28 που προσδιορίζουν το νέο κανονιστικό πλαίσιο εκμετάλλευσης του Αιγιαλού και των παραλιακών ζωνών. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα στις ενστάσεις μας για την οριοθέτηση των ζωνών εκμετάλλευσης, δεύτερο τη διαδικασία και τα κριτήρια παραχώρησης αδειών και τρίτο θα αναφερθώ στους μηχανισμούς συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία που θεωρούμε επίσης προβληματικούς. Στην κατάρθρον συζήτηση θα διατυπώσω θέσεις πλεύσης ελευθερίας και για τα υπόλοιπα μέρη του νομοσχεδίου που περιέχουν διατάξεις για θέματα άλλα που δεν σχετίζονται με τις παράκτιες ζώνες, όπως είναι τα άρθρα για τα επιδόματα του παιδιού, τις αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ, την ενεργειακή επάρκεια των νησιών, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και ούτω καθεξής. Ωστόσο, θα σχολιάσω το άρθρο 40, κλείνοντας, γιατί αφορά τους αγρότες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, λόγω της αδιαφορίας της κυβέρνησης στα αιτήματά τους, καταφέραμε να τους φέρουμε με τα τρακτέρα από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία στη μέση της πλατείας Συντάγματος. Ξεκινώ από την πρώτη ενότητα του νομοσχεδίου που αφορά τον προσδιορισμό των παράκτιων ζωνών που μπορούν να προσφερθούν προς οικονομική εκμετάλλευση. Ξεκινούμε και εμείς, όπως και οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις στην έκθεσή τους, με τη διαφωνία μας για τον προσδιορισμό των εκτάσεων των παράκτιων ζωνών όπως αυτές προβλέπονται στο νομοσχέδιο. Η Πλεύση Ελευθερία ζητά την εφαρμογή της Σύμβασης της Βαρκελόνης για την προστασία της Μεσογείου από τη μόλυνση που υιοθετήθηκε αρχικά το 1976 και αναθεωρήθηκε το 1995. Η σύμβαση αυτή, που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του ΟΗΕ και κυρώθηκε από τη χώρα μας το 2004, περιέχει σαφείς προβλέψεις για τον προσδιορισμό των παράκτιων ζωνών. Στο πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης της Σύμβασης Βαρκελόνης για την προστασία της Μεσογείου, προβλέπεται ότι τα συμβαλόμενα μέρη καθορίζουν τις παράκτιες ζώνες από την υψηλότερη χειμερινή ύσαλο γραμμή, ζώνη στην οποία δεν επιτρέπεται η δόμηση. Λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις περιοχές, συνεχίζει το πρωτόκολλο. Λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις περιοχές οι οποίες επηρεάζονται άμεσα και αρνητικά από την αλλαγή του κλίματος και τους φυσικούς κινδύνους, αυτή η ζώνη δεν μπορεί να έχει πλάτος μικρότερο των 100 μέτρων υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κατωτέρω εδαφίου. Και κλείνουν τα εισαγωγικά. Η Πλεύση Ελευθερίας συντάσσεται με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και για την αποφυγή των φυσικών καταστροφών. Η κυβέρνηση, όπως είδαμε το περασμένο καλοκαίρι, είναι λαλίστατη όταν χρησιμοποιεί την κλιματική αλλαγή ως άλοθη για τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές που δυσκολεύεται να ελέγξει. Αλλά όταν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει απευθείας και προληπτικά την κλιματική αλλαγή, κάνει ελάχιστα από εκείνα που οι περιβαλλοντικές οργανώσεις την συμβουλεύουν να κάνει. Η κλιματική αλλαγή δεν έπεσε από τον ουρανό. Η μη βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική είναι εκείνη που τη δημιουργεί. Και το νομοσχέδιο αυτό βάζει ένα ακόμη λιθαράκι στην μη βιώσιμη ανάπτυξη που συνιστά την πεμπτουσία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Έρχομαι τώρα στον καθορισμό του φορέα που παραχωρεί την απλή χρήση που προβλέπεται στο άρθρο 7. Το άρθρο 7, και αυτό αφορά την διαδικασία παραχώρησης αδειών για την εκμετάλλευση των παραλιών και του Αιγιαλού. Το άρθρο 7 προβλέπει τη μεταφορά της αρμοδιότητας παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του Αιγιαλού και της παραλίας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ισχύει σήμερα, προς την Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, αν και οι πόροι από τις άδειες εκμετάλλευσης συνεχίζουν, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, να εισπράττουν κατά 60% από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό που διαβάζουμε, ιδίως από τις αναφορές των περιβαλλοντικών οργανώσεων, είναι ότι η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου πρώτον δεν φαίνεται να κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να χειριστεί μια τέτοια καινούρια ευθύνη. Δεύτερον, οι οργανώσεις αυτές θεωρούν ότι είναι αμφίβολο αν έχει τα απαραίτητα μέσα και το ικανό στελεχικό δυναμικό. Και τρίτον, δεν προβλέπεται από την ίδια την ΕΤΑΔ να μπορεί να παίρνει αποφάσεις για θέματα τα οποία έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν φαίνεται αυτό να είναι στις κεντρικές παραμέτρους του φορέα αυτού, ο οποίος κυρίως ασχολείται με την οικονομική εκμετάλλευση των ακινήτων του δημοσίου. Επίσης, το άρθρο 8 προβλέπει τη διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για να πετύχει μια πιο συμφέρουσα για το δημόσιο επιλογή παραχωρησιούχων.
Στο σημείο αυτό μας απασχολούν ιδιαίτερα δύο πράγματα. Πρώτον, το γεγονός ότι ο νόμος δεν προβλέπει την εποπτεία παροχής αδειών κάτω από την εγγύηση, μάλλον δεν προβλέπει εποπτεία που να εγγυάται τη διαφάνεια στην διεξαγωγή των διαγωνισμών, όπως θα μπορούσε να είναι η εποπτεία μιας δικαστικής ή μιας ανεξάρτητης αρχής. Δεύτερον, στην παροχή αδειών θεωρούμε ότι είναι εξίσου σημαντικό να αναφέρονται κριτήρια. Το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται καθόλου στα κριτήρια επιλογής με βάση τα οποία η ΕΤΑΔ θα διεξαγάγει τους διαγωνισμούς. Έτσι, όπως παρουσιάζεται από το σχετικό άρθρο, φαίνεται ως και αν η ΕΤΑΔ να αναμένεται να επιλέξει τις επιχειρήσεις εκείνες που θα προσφέρουν τα περισσότερα χρήματα στο δημόσιο και τίποτα παραπάνω. Αντιθέτως, εμείς πιστεύουμε ότι οι εταιρείες εκμετάλλευσης πρέπει να επιλέγονται με άλλα κριτήρια ή με άλλα επιπλέον κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να τίθενται πάνω από το χρηματικό ποσό που είναι έτοιμες οι εταιρείες αυτές να προσφέρουν για την απόκτηση άδειας εκμετάλλευσης. Το πρώτο κρίσιμο κριτήριο για μας είναι το πώς αυτές οι εταιρείες προτίθενται να διαχειριστούν το τμήμα της παραλίας που θέλουν να εκμεταλλευτούν από τη σκοπιά του χωροταξικού σχεδιασμού, της καθαριότητας και της βιωσιμότητας. Και ένα δεύτερο κρίσιμο κριτήριο είναι το παρελθόν αυτών των επιχειρήσεων που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις παραλίες. Αυτό που στα αγγλικά αποκαλείται track record, δηλαδή τα καλά δείγματα γραφής της διαχείρισης που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις επιδείξει το παρελθόν. Δυστυχώς, τίποτα από αυτά δεν προβλέπεται στο νομοσχέδιο, ακριβώς διότι ο σκοπός του φαίνεται να είναι να παραχωρήσει τις παραλίες για οικονομική εκμετάλλευση με μόνο κριτήριο το γρήγορο κέρδος. Το μόνο που αναφέρεται στο άρθρο 10 σχετικά με τους όρους παραχώρησης, γιατί υπάρχει κάποια αναφορά, που προβλέπονται από την ηλεκτρονική δημοπρασία είναι ότι, και διαβάζω σε εισαγωγικά, ο χρόνος τοποθέτησης και απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων εντός εκάστου έτους πρέπει να προβλέπεται στην αίτηση για απόκτηση άδειας, δηλαδή πότε θα φέρουν τις καρέκλες και πότε θα τις βγάζουν. Με άλλα λόγια, πουθενά δεν προβλέπονται όροι πιο σοβαροί που αφορούν την αειφορία, την καθαριότητα, την υγιεινή, όπως εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να περιέχει το νομοσχέδιο. Έρχομαι τώρα, κύριε Πρόεδρε, στα σημεία του νομοσχεδίου που αφορούν τους ελέγχους και τις κυρώσεις κατά των παραχωρησιούχων που δεν συμμορφώνονται με τις συμβάσεις παραχώρησης. Εδώ θεσπίζεται ένα σύστημα καταγγελιών από το κοινό με τη χρήση σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτός που θέλει να κάνει καταγγελία χρησιμοποιεί QR code για την καταγγελία και αυτή αναρτάται απευθείας στην ιστοσελίδα της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου και του οικίου Δήμου, λέει το άρθρο 16. Ελέγχους επιπλέον κάνει η ΑΔΕ και η οικονομική αστυνομία. Τα ζητήματα που προκύπτουν από τα άρθρα αυτά είναι αυτό που θεωρούμε εμείς ως το χάσμα ανάμεσα στις διακηρύξεις του πώς θα εποπτεύεται η συμμόρφωση προς τις συμφωνίες και στην εφαρμογή του νόμου. Το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, δεν λέει τίποτα για το τι θα γίνει αυτή τη στιγμή σε ένας επισκέπτης υποβάλει καταγγελία χρησιμοποιώντας το QR code. Ποιος θα διαβάσει αυτή την καταγγελία και τι εξουσίες έχει αυτός ο διοικητικός υπάλληλος προτού αποφασίσει αν θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσος έλεγχος ή όχι. Και πρέπει ο έλεγχος αυτός να είναι άμεσος μετά την καταγγελία για να μην προλάβει η εταιρεία που εκμεταλλεύεται την συγκεκριμένη παραλία να αλλάξει τα πράγματα και να μην μπορεί να αποδειχθεί η ευστάθεια της καταγγελίας ή να αποδειχθεί βεβαίως το ψευδές της καταγγελίας. Υπάρχουν οι μηχανισμοί για να γίνει αυτός ο γρήγορος έλεγχος. Φοβόμαστε ότι ούτε οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ούτε το Υπουργείο διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό και τους μηχανισμούς για τη διενέργεια άμεσων ελέγχων λίγο μετά που θα κατατεθεί η καταγγελία, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε να παραβρεθούν φορείς και από τα δύο αυτά επίπεδα διοίκησης του κράτους, ούτως ώστε να μάθουμε τι δυνατότητες έχουν για να εφαρμόσουν τον νόμο αυτό που συζητάμε σήμερα. Αντίστοιχες επιφυλάξεις έχουμε και για τις προβλέψεις του άρθρου 17 για τη χρήση συστημάτων μη επανδρομένων αεροσκαφών ή τηλεκατευθυνόμενων με αξιοποίηση δορυφορικών λήψεων. Ακούγονται πάρα πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά, πρέπει να το ομολογήσω. Αλλά το ζήτημα δεν είναι πώς θα καταγραφούν αυτά τα στοιχεία, είναι τι δράσεις θα ακολουθήσουν την καταγραφή αυτών των στοιχείων. Και το ζήτημα εδώ είναι το πόσο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό διαθέτει η ΑΔΕ για να ελέγχει αυτά τα στοιχεία και να εκδίδει τα σχετικά πρόστιμα αμέσως μόλις βγαίνουν.
Και πάλι ζητήσαμε στην διάρκεια της ακρόασης φορέων να έχουμε περισσότερη διαφώτιση γι' αυτό. Υπάρχει, καθώς βλέπουμε εμείς το νομοσχέδιο στην παρούσα μορφή του, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις επιθυμίες του νομοσχεδίου να πραγματοποιεί αποτελεσματικούς ελέγχους με τη χρήση τεχνολογίας και στην ύπαρξη της κατάλληλης υποδομής για να πραγματοποιεί τους ελέγχους αυτούς. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα σχόλιο για το άρθρο 40, παρά το γεγονός ότι είπα πως δεν θα ασχοληθώ με το δεύτερο μισό του νομοσχεδίου σήμερα, διότι θα μιλήσω γι' αυτό στην κατάρθρον συζήτηση, όμως δεν μπορώ να μην το σχολιάσω μέρα που είναι αυτή. Έχουμε έξω στην πλατεία Συντάγματος συλλαλητήριο των αγροτών, οι οποίοι έχουν κατέβει από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία και άλλες περιοχές της χώρας και ζητούν την εκπλήρωση των αιτημάτων τους. Το άρθρο 40 αφορά την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης, δίζελ, κινητήρων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη γεωργία. Αφορά δηλαδή την εκπλήρωση ενός από τα αιτήματα που υπέβαλαν οι αγρότες στη διάρκεια των συλλαλητηρίων τους, τα οποία τώρα η κινητοποίηση τους έχουν φτάσει στον ένα μήνα. Δύο σημεία ως προς αυτό. Το πρώτο είναι ότι το άρθρο προβλέπει την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης μόνο για ένα χρόνο, από την 1η Ιανουαρίου του 2024 ως και την 31η Δεκεμβρίου του 2024. Και αυτό μας προβληματίζει. Το αίτημα των αγροτών είναι ένα μόνιμο αίτημα. Πρόκειται για μία προσωρινή ρύθμιση εδώ, η οποία δεν ανταπεξέρχεται στο αίτημά τους. Ενδεχομένως ξέρουμε ότι τους έχει υποσχεθεί ότι θα υπάρξει επανεξέταση του θέματος αυτού και πιθανόν να υπάρχουν παρατάσεις, αλλά θα θέλαμε εμείς να υπάρχει μια πιο μόνιμη αντιμετώπιση των αιτημάτων των αγροτών, όχι μια ευκαιριακή και βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση. Τα αιτήματά τους είναι μακροχρόνια αιτήματα τα οποία απαιτούν σταθερότητα στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι εμείς νιώθουμε αμέριστη συμπαράσταση απέναντι στις κινητοποίησεις των αγροτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα αιτήματά τους δεν είναι στενά συντεχνιακά αιτήματα. Είναι αιτήματα τα οποία αφορούν την επιβίωση των ίδιων, των οικογενειών τους, αλλά και του κλάδου τους ολόκληρου. Και γι' αυτό θα τους συναντήσουμε. Θα πάμε στα τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος σε λίγο. Θα τους καλέσουμε να έρθουν στη Βουλή και θα διατυπώσουμε την συμπαράστασή μας στους αγώνες τους μέχρι ότου αντιμετωπίσουν τη δέουσα ανταπόκριση από την κυβέρνηση, ούτως ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω στα χωράφια τους, στις καλλιέργειές τους και να συνεχίσουν τη δουλειά τους σε ένα ασφαλές και βιώσιμο οικονομικό και περιβαλλοντικό περιβάλλον. Ευχαριστώ.